μια διαφορετική σαλάτα παραμυθένια, γεμάτη κέφι και φαντασία, και ένας ατελείωτος καρναβαλικός χορός στήθηκαν το πρωί της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην πολυπληθέστατη παιδική καρναβαλική παρέλαση. Ειδικό καρναβάλι σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Η πλατεία έχει γεμίσει με πολύ χαρά, με παιδικά χαμόγελα, με αισιοδοξία. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε τα παιδιά μας πιο κοντά στα ήθη και στα έθη μας, στις παραδόσεις μας, στην ταυτότητά μας, αλλά και είναι και ένας ασφαλής τρόπος για να μεταφέρουμε αυτά τα έθιμα και τις παραδόσεις στις επόμενες γενιές. Θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά μας σήμερα στο παιδικό καρναβάλι στην ουσία προετοιμάζονται για το επόμενο τριήμερο, το επόμενο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όπου εδώ η Μεσίνη θα είναι γεμάτη κόσμο, χαρά, αισιοδοξία, με την κορύφωση την καθαρά Δευτέρα με την καρναβαλική παρέλαση. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, καλές απόκριες. Το 163ο καρναβάλι της Μεσίνης, με αναφορές από το 1860, αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και πιο ιστορικά ολόκληρης της χώρας. Και φέτος επέστρεψε δυναμικά μετά τα χρόνια της πανδημίας για να τιμήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την παράδοση, τα έθιμα και τη λαογραφία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στα παιδιά με την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, τον κρυμμένο θησαυρό Junior, την κατασκευή κούκλας και το μασκέ πάρτι που ακολούθησε στην αίθουσα Νεφέλη. Y quítame.